Είναι γεγονός, το είχαμε πει κιόλας με τον νόμο τότε της κυβέρνησης, ότι επιχειρεί η κυβέρνηση με τον νόμο αυτό για την ανεξάρτητη αρχή να μεταβιβάσει την πολιτική ευθύνη σε μια δήθεν ανεξάρτητη αρχή, υποβαθμισμένη, απαξιωμένη, που θα λειτουργεί βέβαια σύμφωνα με τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων, που έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν ελέγχους. Έχουμε εκφράσει λοιπόν την κάθετη αντίθεσή μας σε αυτή τη μετατροπή της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Βέβαια, το puzzle που είδαμε εδώ είναι και δείκτης του πώς εννοεί η επιθεώρηση εργασίας τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Τους βάζει στην ίδια μοίρα. Και το ΚΚΕ δεν περιμένει να ενημερωθεί μόνο από τις επίσημες εκθέσεις και από τον απολογισμό που παρουσιάζει ο διοικητής της επιθεώρησης εργασίας ή ο εκάστοτε υπουργός. Έχουμε άμεση εικόνα της κατάστασης που επικρατεί, καθώς τα μέλη και τα στελέχη μας βρίσκονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς και πρωτοστατούν στους αγώνες που αναπτύσσονται ώστε να βελτιωθεί η ζωή των εργαζομένων και του λαού. Στα τέλη Ιουνίου, κύριε διοικητά, πριν από 2,5 μήνες περίπου, δεθήκαμε και εμείς στην κινητοποίηση που οργάνωσαν τα σωματεία των εργαζομένων στην επιθεώρηση εργασίας για να εκφράσουμε τη στήριξη στα δίκαια αιτήματα. Και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε για άλλη μια φορά από πρώτο χέρι τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η υποβάθμιση και η απαξίωση της επιθεώρησης εργασίας είναι γεγονός ότι επέρχεται και μέσω της ψήφισης των αντεργατικών νόμων. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όταν αυτό που κατέγραφε ο επιθεωρητής ως παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα την εργασία την έκτη μέρα της εβδομάδας, κατά παραβίαση του πενθημέρου, έρχεται η κυβέρνηση και το κάνει νόμιμο, τότε αντικειμενικά απαξιώνεται ο ρόλος της επιθεώρησης. Το ίδιο συμβαίνει και με την απαράδεκτη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με την ψηφιακή κάρτα, που χαρίζει μία ώρα απλήρωτης εργασίας στους βιομήχανους με το πρόσχημα της προετοιμασίας του εργαζόμενου ή θεωρεί πως αν υπάρχουν μέχρι 3 μονά χτυπήματα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τότε αυτό, λέει, οφείλεται σε παράληψη του εργαζόμενου. Ποιος λοιπόν ο ρόλος της επιθεώρησης? Αλήθεια, τι μέτρα ασφαλείας και υγείας μπορούν να τηρηθούν όταν εργάζονται άνθρωποι 70 και 73 χρόνων σε βαριές και επικίνδυνες εργασίες, γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξη για να βγάλουν το μήνα? Εσείς τι λέτε? Πώς μπορεί να εργάζονται? Πώς μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι προστατεύεται η υγεία ενός εργαζόμενου, ο οποίος εργάζεται σε 2 ή περισσότερους εργοδότες 13 ώρες την ημέρα? Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, το 2023 η έκθεση απολογισμού, αναγγέλθηκαν σχεδόν 15.000 εργατικά ατυχήματα, για την ακρίβεια 14.920. Σημειώνοντας νέο ρεκόρ από το 2000, το πρώτο έτος που έγινε ολοκληρωμένη καταγραφή. Από το σύνολο των εργατικών ατυχημάτων το 2023, τα 108 ήταν θανατηφόρα. Ο εργάτης δεν γύρισε πίσω στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Μιλάμε δηλαδή για έναν νεκρό εργάτη ανά 3 εργάσιμες ημέρες περίπου, χωρίς αυτά τα στοιχεία να περιλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα στα ορυχεία και στον κλάδο των αυτεργατών. Όμως ο επίσημος αριθμός των θανάτων είναι ένα ελάχιστο κλάσμα της πραγματικότητας, κύριε διοικητά, καθώς αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι πολλαπλάσιοι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες που τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν καταγράφονται. Τι νοσευθύνη είναι αυτό? Από το 2010, με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών στη χώρα μας είναι μηδενικά. Είναι δυνατόν? Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι στην επιθεώρηση εργασίας υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα υποσταλέχωσης. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Το 2023, σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, ο αριθμός των επιχειρήσεων που καταγράφηκε
ήταν 298.255. Ενώ ο αριθμός των εργαζομένων 2.296.845. Την ίδια χρονιά, οι επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων ήταν 408 και οι επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας στην εργασία 243. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε κάθε επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων αναλογούν 731 επιχειρήσεις και 5.630 εργαζόμενοι. Ενώ σε κάθε επιθεωρητή ασφάλειας και υγείας αντιστοιχούν 1.227 επιχειρήσεις και 9.450 εργαζόμενοι. Το πρόβλημα της υποσταλέχωσης είναι δομικό, καθώς πέρα από τις κενές οργανικές θέσεις, ο ίδιος ο οργανισμός της επιθεώρησης δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και πρέπει να υπάρξει άμεσα αύξηση των οργανικών θέσεων και μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των αναγκών. Αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ακόμα και να κλείσουν τμήματα. Παραθέτουμε ένα ενδεικτικό πίνακα, με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν το πιο οξυμένο πρόβλημα υποσταλέχωσης. Θα το δώσουμε στα πρακτικά για χάρη συντομίας. Είναι αποκαλυπτικό όμως αυτός ο πίνακας για το πόσο ταξική είναι η πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, αν δει κανείς τη στελέχωση των τμήματων της επιθεώρησης εργασίας. Στα τμήματα της Κορινθίας, της Λαυριωτικής, του Ρεθύμνου, της Θεσπρωτείας, των Γρεβενών, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, της Άνδρου, υπάρχει μόλις ένας επιθεωρητής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, είναι και ο μοναδικός υπάλληλος. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε ένας διοικητικός υπάλληλος. Σε 14 τμήματα δεν υπάρχει κανένας διοικητικός υπάλληλος. Αλήθεια, έτσι θα παταχθεί η εργοδοτική ευθερεσία? Πόσο λογικό είναι να μην υπάρχει τμήμα για την ασφάλεια και υγεία στη Ρόδο? Δεν υπάρχει κίνδυνος. Πόσο λογικό είναι να μην υπάρχει επιθεωρητής με την ειδικότητα του ναυπηγού στη Σύρο, όπου λειτουργεί το ναυπηγείο? Πόσο λογικό είναι να προσπαθεί κανείς να ελέγξει τις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες της χώρας, όπως της Δυτικής Αττικής και του Θριασίου, με δύο επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων στην Ελευσίνα? Πείτε μας. Ασφαλώς, δεν σας κατηγορούμε για παραλογισμό. Αντίθετα, η πολιτική που εφαρμόζεται για τη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού επιβάλλει την υποτυπώδη λειτουργία των ελεηθικών μηχανισμών. Και αυτή η υποτυπώδη λειτουργία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη χρήση της τεχνολογίας. Από τότε που ανέλαβε η νέα διοίκηση επιθεώρησης εργασίας, έθεσε ως προτεραιότητα την μετακατάσταση των κεντρικών υπηρεσιών σε ένα νέο κτίριο, κάτι που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, ούτε διαφαίνεται ο χρόνος πραγματοποίησής τους, κύριε διοικητά. Οι κεντρικές υπηρεσίες παραμένουν κατακερματισμένες σε διαφορετικά κτίρια. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει ότι δεν υπάρχει υλικοτεχνικός εξοπλισμός, όπως όργανα μέτρησης βλαπτικών παραγόντων, ούτε αντίστοιχα εργαστήρια. Ελλείψεις, βέβαια, υπάρχουν και σε αυτοκίνητα. Οι εργαζόμενοι της επιθεώρησης διεκδικούν, κύριε διοικητά, και θέλουμε την θέση σας γι' αυτό, την υπαγωγή της εργασίας της, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, στο καθεστώς της επικίνδυνης και ανθυγιεινής και την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2023, όπως το έλαβαν και άλλες κατηγορίες εργαζομένων που το δικαιούταν. Το ΚΚΕ έχει από την πρώτη στιγμή στηρίξει αυτό το δίκαιο αίτημα και με ερωτήσεις προς τα αντίστοιχα Υπουργεία, αλλά και μέσα από τις σελίδες του τύπου μας. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχει συστηματική έκθεση των εργαζομένων της επιθεώρησης εργασίας σε επικίνδυνους και επιβλαβείς παράγοντες που απορρέει από τη φύση των καθηκόντων τους. Είναι απαράδεκτο και εντελώς παράδοξο ο φορέας που καλείται να ελέγξει τις ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας να θεωρείται από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά ότι δεν υπάγεται στο καθεστώς της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ειδικά
όταν τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και πιο συχνά περιστατικά βίαιες συμπεριφοράς ενάντια στα κλιμάκια ελέγχου της επιθεώρησης. Η κυβέρνηση και η διοίκηση της επιθεώρησης οφείλουν να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να στελεχωθεί πλήρως και με το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό η νομική υπηρεσία της επιθεώρησης, με σκοπό να συνδράμει τους επιθεωρητές κατά την άσκηση του έργου τους. Δεν είναι δυνατόν οι ελεγκτές που βρίσκονται στον δρόμο να είναι απροστάτευτοι απέναντι σε κακόβουλες πρακτικές, να καλούνται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους σύνθετα νομικά ζητήματα, δικαστικές προσφυγές για πρόστιμα και άλλα. Μάλιστα, αρκετοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία για υποθέσεις που αφορούν την υπηρεσία ή να πληρώνουν από την τσέπη τους ιδιωτική ασφάλεια για νομική κάλυψη και εκπροσώπηση. Αυτά είναι αδιανόητα. Στα μισθολογικά αιτήματα, οι εργαζόμενοι της επιθεώρησης ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διετίας 16-17, δηλαδή το γενικό πλαίσιο των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων που αρνείται η κυβέρνηση να το υλοποιήσει. Καταλήγοντας, γιατί περνάει και ο χρόνος, και απευθυνόμενοι βέβαια πρώτα και κύριε στους εργαζόμενους και τις οργανώσεις τους, τους καλούμε να μαζικοποιήσουν τα σωματεία, τις συλλογικές διαδικασίες και να κάνουν υπόθεσή τους τον αγώνα για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτική που ακολούθησαν όλες τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου και έχει σμπαραλιάσει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης. Να βάλουν μπροστά τον αγώνα για τις ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Σε αυτόν τον ανειρήνευτο αγώνα, τάξη απέναντι σε τάξη, μπορεί να εμποδιστεί η εγωτική κυβερνητική αισιοδοξία. Αλλιώς, η εγκύκλη, αγαπητέ μου συνάδελφε, μου λέει ότι πάντα έλυναν ζητήματα υπέρ της εργοδοσίας, γι' αυτό και ο ρόλος τους ήταν συμπληρωματικός νομοθετικών πρωτοβουλειών. Και τέλος, πρέπει να πούμε ότι ο στόχος που έπειε ο διοικητής της υποβολής της νομιμότητας δεν μπορεί να γίνει με μια αρχή η οποία κινείται μέσα στα όρια του συστήματος που εντοπίζει την εργοδοσία και τους εργαζόμενους με τους ίδιους όρους. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που είναι οι αδύναμοι, ο αδύναμος κρίκος, και όμως η επιθεώρηση εργασίας έρχεται να υλοποιήσει ή να βοηθήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους να υλοποιήσουν όλο αυτό το αντεργατικό νομοθετικό προστάσιο που έχει, που έχει νομοθετήσει και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες, όλα τα μνημόνια, δηλαδή τα μέτρα των μνημονίων, τα οποία βγήκαμε από αυτά, αλλά αυτά όμως συνεχίζουν να είναι εδώ, να εφαρμόζονται και η επιθεώρηση εργασίας, ο ρόλος της είναι να βοηθάει και την, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, την εργοδοσία να υλοποιούν αυτό το νομοθετικό προστάσιο. Εμείς με όλα αυτά, κύριε διοικητά, δεν λέμε, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπό σας, ούτε με αυτούς που συγκροτούν σήμερα την εξάρτητη αρχή. Έχει να κάνει με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία προσπάθησε να αποφύγει τις πολιτικές ευθύνες για αυτό το σμπαράλιασμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και να τις ρίξει σε μια αρχή δήθεν ανεξάρτητη.